Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Ένα πολύ καλό απόγευμα εύχομαι σε όλους σας. Αναμέναμε και αναμένουμε ακόμα, συνεδρίασε χθες στις Βρυξέλλες και τα διάφορα σύνολα, τα οργανωμένα, αποφάσισαν στοχευμένα μέτρα εναντίον της Τουρκίας μετά τις προκλήσεις της και την εισβολή, χωρίς υπερβολή, που έχει διαπράξει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μας του είχαν πει κάποιοι αναλυτές και καλεσμένοι μας στις προηγούμενες εκπομπές, στις προηγούμενες μέρες, ότι αυτό θα πάρει και μέρες, μέχρι να ακούσουμε δηλαδή ποιες συγκεκριμένες κυρώσεις θα ανακοινώσει, θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της Τουρκίας. Αν και ίδια βέβαια δεν φαίνεται να ιδρώνει το αυτί της, στέλνει και το Γιαβούς εκεί πέρα, οι δηλώσεις του Ερτογάν και του κατοχικού ηγέτη στο ίδιο πνεύμα, προκλητικές και απειλητικές. Θα αναμένουμε τις επόμενες μέρες για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Νεότερα θα έχουμε στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων στις 7:30 και από εβδομάδος, όπου θα παρακολουθούμε όλη αυτή την εξέλιξη. Σήμερα έχουμε ένα θέμα για το οποίο σας είχα μιλήσει, είχα προαναγγείλει. Είναι από αυτά τα θέματα τα διαφορετικά, πέρα από την πολιτική ζωή. Χαρακτηρίζεται κοινωνικό, χαρακτηρίζεται ιστορικό, χαρακτηρίζεται αθλητικό, έχει κάθε μορφή. Και όλα αυτά πίσω από ένα όνομα, Ντίμης Μαυρόπουλος, τον οποίον και καλωσορίζω στην εκπομπή μας σήμερα. Ντίμη Μαυρόπουλε, καλησπέρα και καλώς όρισες. Καλησπέρα κύριε Σούβλη και καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές του Capital και της καλύτερης εκπομπής του κύριου Σούβλη. Εκαμές μας φινιτζά. Φινιτζά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Ντίμης Μαυρόπουλος, γνωστό όνομα για τους νεότερους που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, είναι μια ζωή ολόκληρη, μια πορεία με διεθνείς επιδόσεις και διακρίσεις του συμπατριώτη μας, ο οποίος ίδρυσε κάποια στιγμή και την Μουσείο Ιστορικού και Κλασικού Αυτοκινήτου. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ο ιδρυτής λοιπόν του Μουσείου Ιστορικού και Κλασικού Αυτοκινήτου, Ντίμης Μαυρόπουλος, γεννήθηκε στη Λεμεσό, να πούμε την χρονολογία. Ναι, το 1949. 1949, και ξεκίνησε να τρέχει σε αγώνες ράλι από την εφηβική του ηλικία, παρακαλώ. Θα δείτε και εικόνες, είναι από το προσωπικό αρχείο του κ. Μαυρόπουλου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρησή του. Στην ηλικία των 20 ετών είχε ήδη διακριθεί σε αρκετούς αγώνες σε τοπικό επίπεδο, από και το 1969, να δούμε τις εικόνες παιδιά, άρχισε να οδηγεί για την εταιρεία Ford Mitsubishi, ενώ αργότερα και για αρκετά χρόνια υπήρξε ο κορυφαίος οδηγός για την ομάδα της Chrysler Talbot Cyprus, καταφέρνοντας να κερδίσει επάξια τη φήμη του κορυφαίου οδηγού στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Να και ο κύριος Μαυρόπουλος εδώ. Το 1969 μετακομίτησε στο Λονδίνο, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της οικογενειακής τους επιχείρησης, εξαγωγών και στο εξωτερικό. Παράλληλα, εισέρχεται στο χώρο του Βρετανικού και Ευρωπαϊκού Ράλι, ξεκινώντας έτσι την επιτυχημένη διεθνή καριέρα του. Στηρίζει και συνεχίζει όμως να επισκέπτεται την Κύπρο για να συμμετέχει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Υπήρξε οδηγός πολλών αυτοκινήτων, όπως για παράδειγμα ενός εργοστασιακού Ford Escort.
escort, επειδή είδες, ναι, ναι, εφήμαζαμε. Ένα Lotus Spirit S2, ναι, ενός Talbot Sunbeam Lotus, το Audi Quattro, το Mitsubishi Evo 6 και 9. Το 85 με την εξέλιξη του επαναστατικού μοντέλου GP Audi Quattro, ο Δήμης Μαυρόπουλος άρχισε να διαπρέπει και να διακρίνεται σε κυπριακούς, βρετανικούς και ευρωπαϊκούς αγώνες ράλι. Το 86 κέρδισε το κυπριακό πρωτάθλημα για πρώτη φορά και τερμάτισε δεύτερο στο Rothmans International Cyprus Rally πίσω από τον Patrick Sniers, ο οδηγός μιας Lancia. Το 1997 και 88 οδηγείται εργοστασιακά Ford Sierra της Ford UK Motorsport για το Rothmans International Cyprus Rally, ενώ παράλληλα γίνεται οδηγός της Saudi για το κυπριακό πρωτάθλημα. Και εκεί, όσοι θυμάστε, ήταν συνεχείς διακρίσεις, επιτυχίες και ούτω καθεξής. Ήταν συνυφασμένο, ήταν ταυτισμένο το όνομα Ντίμης Μαυρόπουλος με το ράλι και τις επιτυχίες. Κέρδισε το πρωτάθλημα ξανά το 1988 και το 90, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ, αφού κέρδισε 7 πρωταθλήματα στη σειρά, περιλαμβανομένου και του Rothmans International Cyprus Rally. Με την απόφαση της FIA, Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, να τερματίσει όλες τις GPB συμμετοχές το 1989, ο κύριος Μαυρόπουλος συνέχισε με τα αυτοκίνητα Audi GPA και Audi 94 B3 το 91. Στο κυπριακό πρωτάθλημα το 92 εισήρθε με ένα εργοστασιακό GPA Ford Sapphire RS Cosworth 4x4 με την πλήρη υποστήριξη της Mobil Oil Cyprus, του κύριου χορηγού του, για 12 ολόκληρα έτη. Τερματίζοντας δεύτερο στο κυπριακό πρωτάθλημα, κατέλαβε τη σημαντικότατη δεύτερη θέση, πρώτος Κύπριος οδηγός, στο Rothmans International Cyprus Rally. Εγώ τα θυμάμαι αυτά. Εγώ τα θυμάμαι. Το 1993 η είσοδος του Ντίμη Μαυρόπουλου στο κυπριακό πρωτάθλημα ράλι έγινε με ένα καινούριο μοντέλο GPA Ford Escort Cosworth RS 4x4. Παίρνοντας μέρος μόνο σε 5 από τους 7 αγώνες, κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και να τερματίσει 5ος overall στο Rothmans International Cyprus Rally, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το 1994 συνέχισε με την Mobil 1, με ένα Ford Escort Cosworth 4x4 και συμμετείχε στο κυπριακό πρωτάθλημα Rally. Παράλληλα, αναδείχθηκε 3ος στο Rothmans Cyprus Rally. Το 1995 ο Δήμης Μαυρόπουλος κατασκεύασε ένα νέο Audi S2 Quattro, αυτοκίνητο για την κατηγορία A-Alpha, αλλά λόγω της αποχώρησης του εργοστασίου της Audi από τους αγώνες Rally, ο Δήμης Μαυρόπουλος διέκοψε τα σχέδιά του. Με πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας, ο Δήμης Μαυρόπουλος κατέχει το καλύτερο ρεκόρ από οποιονδήποτε άλλο Κύπριο οδηγό στο Rothmans International Rally και τις πιο πολλές πρωτιές σε όλα τα κυπριακά πρωταθλήματα. Μετά τον τερματισμό της καριέρας του ως οδηγός ράλι, το ενδιαφέρον του στράφηκε στα κλασικά και ιστορικά αυτοκίνητα. Σας παροτρύνω να πάει να δείτε το μουσείο που έχει κατασκευάσει ο ίδιος. Είναι άριστο και ξετυλίγονται εκεί εκατοντάδες έτη ιστορίας για το αυτοκίνητο. Από τη δεκαετία του 90 άρχισε να συλλέγει κλασικά αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα το Φεβρουάριο του 2014 το όνειρό του να δημιουργήσει ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο που να στεγάζει το πάθος του για αυτιά, και το Μουσείο Ιστορικού και Κλασικού Αυτοκινήτου άνοιξε τις πόρτες στο κοινό το 2014 και σήμερα έχει πέραν των 160 αυτοκινήτων. Ο ίδιος παροχώρησε την προσωπική του συλλογή με 90 παλαιά αυτοκίνητα, η οποία με το πέρασμα του χρόνου επεκτάθηκε κατά πολύ. Πρόκειται για ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο, θα δούμε εικόνες αργότερα, όπου τα αυτοκίνητα φυλάσσονται, συντηρούνται και αναδεικνύονται με τα κατάλληλα μέσα, ούτως ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα στο κοινό. Και σας λέω, πραγματικά αξίζει να το επισκεφθείτε, είναι στη Λεμεσό και ξετυλίγονται εκεί δεκαετίες ετών για το κλασικό, το ιστορικό αυτοκίνητο. Δεν ήταν σίγουρα εύκολη. Είναι η ιστορία μιας ζωής, κύριε Μαυρόπουλε, έτσι. Αλλά κάνατε και περηφάνη την Κύπρο και όλους εμάς. Είχε ακουστεί στο εξωτερικό, υπήρξαν πολλές διακρίσεις. Ήταν πολυδιάστατη η δράση.
και η προσφορά. Από μια αγάπη, την οποία φέρατε μαζί σας βέβαια. Μπορούμε να την πούμε και αγάπη και λίγη τρέλα. Διότι είναι πολύ κοντά η τρέλα με την αγάπη. Αλλά αυτό που ήθελα να πω, ότι από μικρός πάντοτε ήμουν κοντά στο αυτοκίνητο, κοντά στη μηχανή και υπήρχε ένας σύνδεσμος μεταξύ του εαυτού μου και της μηχανής. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι η ταχύτητα δεν μου άρεσε να τρέχω, δηλαδή να πιάσω ένα αυτοκίνητο και να τρέχω 200 μίλια την ώρα. Αλλά εκεί που έπρεπε να τρέξω, με τις δυνάμεις που είχα, έτρεχα. Ναι. Σε αυτά τα βιβλία που βλέπουμε... είναι έδωμα... στην Αγγλία, είναι στο Brands Hatch. Κέρδισα το Brands Hatch 3-4 φορές. Όταν εγώ ξεκίνησα με το Audi Quattro στην Αγγλία και ήμουν ο μοναδικός με 4x4, μου έβαζαν 2% στο χρόνο μου πέναλτι. Α, έτσι. Έρχομαι πρώτος, αλλά με το χρόνο επιβάρησης 2% έρχομαι τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, διότι ήταν ένα advantage που δεν είχαν οι άλλοι. Ναι. Και επειδή ήμουν ο μοναδικός, ναι, μεν έρχομαι πρώτος, αλλά ήμουν τέταρτος, πέμπτος. Εδώ, για παράδειγμα, ποιος είσαι. Εδώ είμαι πρώτος. Γιατί όμως, γιατί έβαλαν το μαύρο, ναι. Το μαύρο, ναι. Το κουάτρο, νομίζω. Το κουάτρο, το κοντόν το κουάτρο. Ναι. Γιατί έβαζαν τα πέναλτι? Διότι οι άλλοι δεν είχαν τετρακίνηση. Και επειδή η Audi ήταν η πρώτη και ήμουν εγώ ο πρώτος που είχα τετρακίνηση, ήταν unfair. Μέχρι να έρθουν και οι άλλοι να κάνουν τετρακίνηση και πλέον έφυγε το πέναλτι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θα ήταν καλό, έτσι, μιλάμε. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε. Δεν μπήκα στο ράλι γιατί μου άρεσε η ταχύτητα. Μάλιστα. Δεξιοτεχνία παραπάνω. Η δεξιοτεχνία, έτσι. Και είναι το feeling να βγάζεις καλό χρόνο, να κάνεις κανόν average σε μια διαδρομή, σταθερά, και να κερδίζεις με την μεγαλύτερη ασφάλεια του οδηγού, συνοδηγού και αυτοκινήτου. Αυτό είναι, αν θες, και το καλύτερο μήνυμα που μπορεί να δώσει ο Ντίμης Μαυρόπουλος σε πολλούς νέους ή και άλλους που μας βλέπουν τώρα. Πω, ναι, και μπορώ. Έχουν υπόψη τους την ταχύτητα, το ράλι, το έτσι, μάλιστα, το αλλιώς. Πρέπει να ξέρει ο κάθε οδηγός τις δυνάμεις του. Και τις δυνάμεις του όχι σε έναν δρόμο ο οποίος είναι ανοιχτός. Πρέπει να ξέρει τις δυνάμεις του ως οδηγός και μετά τις δυνάμεις του αυτοκινήτου και να τις μίξει μαζί και αν μπορεί να το κοντρολάρει. Βλέπουμε εδώ και πολλά δυστυχήματα που... Ναι, και δυστυχώς τον τελευταίο καιρό... έχουμε πολλά. Βλέπετε ότι ο κόσμος την ώρα που... έχει ανάγκη να δεν ξέρει τι να κάνει και πάει και χτυπά, διότι δεν είναι μαθημένος στην ταχύτητα και πώς να κρατήσει το αυτοκίνητο σε μια στιγμή η οποία του φεύγει το αυτοκίνητο ή χάνει το balance το αυτοκίνητο. Και συνήθως οι περισσότεροι οδηγοί τρέχουν εκεί που δεν έπρεπε να τρέχουν και δεν γνωρίζουν το αυτοκίνητό τους. Ποιες είναι οι δυνάμεις που πρέπει να έχει κάποιος σε οποίες αναφερθεί? Πρέπει να ξέρει το ως που μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο ο κάθε οδηγός. Έχει οδηγό που μπορεί να το πάρει 10-10 flat out. Το ίδιο αυτοκίνητο έχει οδηγό που στα 8-10 του φεύγει. Δηλαδή είναι η αντίληψη, είναι το feeling, είναι... Να μέσα σας πω ότι μέχρι που όπως κάθεσαι στην καρέκλα, εάν η καρέκλα σου δεν είναι για σένα, δεν μπορείς να οδηγήσεις γρήγορα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
Συγχαρητήρια στον κύριο Μαυρόπουλο, τον θαυμάζουμε, τον ακούμε χρόνια. Εγώ τον παρακολουθούσα από μικρός, εγώ έτσι, εγώ άλλος. Είναι πάρα πολλά, δεκάδες τα μηνύματα. Μου κάνει εντύπωση. Τους ευχαριστώ όλους. Ναι, πρέπει να είναι νεαρό παιδί αυτό. Ο Μάρκος μας λέει: ο λόγος της απορίας μας, γιατί η νεολαία, λέει, οι νέοι τρέχουμε, τρέχοντας, θεωρώντας ότι με την ταχύτητα γινόμαστε καλύτεροι οδηγοί. Καθόλου. Καθόλου. Όταν, για να οδηγήσεις λίγορα πρέπει να, να έχεις δεξιοτεχνία. Να ξέρεις το λίμι του αυτοκινήτου, του λαστίχου, τα στόπερ σου. Είναι ένα combination, κύριε Ζούγλη, το οποίο πρέπει να το έχεις λίγο. Είναι όπως ένας ζωγράφος. Ξέρει τα χρώματα να βάλει για μέ, και το βάζει και πετυχαίνει. Κάποιος που δεν είναι ζωγράφος να βάλει κάτι και θα είναι παρά... Θα τα πασαλείψει. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Νιώθετε έτσι χορτασμένος από αυτό ή σας λείπει? Δηλαδή να ξανακαθίσετε πίσω από ένα τιμόνι και να λάβετε μέρος σε ένα διαγωνισμό ράλι. Πολλοί με ρωτούν γιατί δεν έρχομαι πίσω. Και να σας πω, όταν φύγεις από κάπου πρέπει να φύγεις την στιγμή που αρχίζεις πλέον να φύγεις τη νέα γενιά να έρθει μπροστά. Πρέπει όλοι να έχουμε εντογνώθει σε αυτό. Να σας πάρω κάπου αλλού. Όταν ο Σούμαχερ σταμάτησε και ήρθε πίσω, δεν μιλώ ότι εγώ είμαι ο Σούμαχερ, ήρθε πίσω με τα 3 χρόνια, εγώ είπα ότι έκαμε το χειρότερο λάθος της ζωής του. Και απεδείχθηκε ότι ο ίδιος ο Σούμαχερ, που ήταν κορυφή για τόσα χρόνια, έφυγε 3 χρόνια και ήρθε πίσω πάλι με καλά αυτοκίνητα, πάλι με καλούς sponsors, και δεν έμπαινε μέσα στην οχτάδα, 7, 8, 8. Ήταν εκεί, αλλά δεν είχε το edge. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι πρέπει ο κάθε αθλητής κάνει τον κύκλο του και καλύτερα να αποχωρεί εκεί που είναι. Καλά, να αποχωρεί και στο πάνω. Εγώ συνέχισα πολύ λίγα, αλλά έξερα τις δυνάμεις μου και δεν εκεί ήμουν. Και πρέπει ο καθένας να έχει το γνώθι σε αυτό. Μάλιστα. Τώρα, τον Φεβρουάριο του 2014, μια άλλη μεγάλη αγάπη, που πάλι το αυτοκίνητο είναι βέβαια, αλλά φαντάζομαι ήταν έτσι και εντόμιχα το είχατε, αφού συλλέγατε κιόλας. 160 αυτοκίνητα. Τώρα 160. Τώρα. Ναι. Αλλά είχατε βάλει εκεί την προσωπική σας συλλογή από 90 παλαιά αυτοκίνητα. Ιδρύσατε το Μουσείο Ιστορικού και Κλασικού Αυτοκινήτου. Μάλιστα. Να πάρουμε έτσι μια γεύση και από το Μουσείο, Μάρκο μου. Τι ωραία όμως αυτές οι εικόνες. Τα βλέπω, τα βλέπω. Ξέρετε, άμα τα βλέπω, νιώθω την ώρα που έκλωθα το τιμόνι. Έτσι, εκείνη την ώρα. Πας εκεί. Σηκώνεται τρίχα μου. Σε καταλαβαίνουμε. Κλασικά. Και ποιους δεν του αρέσουν οι αντίκες, τα κλασικά, τα ιστορικά αυτοκίνητα. Είναι εικόνες από το χώρο εκεί. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Εδώ τι οδηγάτε? Είναι ένα φορτί του 1912. Δηλαδή είναι 106 χρονών. Μπράβο. 112, 107. Τι περιλαμβάνει, τι μπορεί να δει κάποιος? Εδώ βλέπουμε εικόνες, πρόσφατα είχε παρουσιαστεί, ας το πάρουμε από αυτό. Έχεις και τις εικόνες του Benz. Μάλιστα, σε λίγο θα μας τις δώσει. Πρόσφατα ήρθε και η Υπουργός Συγκοινωνιών και έγιναν εκεί τα αποκαλυπτήρια. Για πείτε του μας. Πρώτου αυτοκινήτου, βενζινοκίνητου αυτοκινήτου που λέγεται Benz, που έγινε το 1886. Έτσι, για να σας πάρω λίγο πριν, το 1709 ή 1870, ο πρώτος που έκαμε μηχανή με βενζίνη ήταν κάποιος Αυστριακός, ο οποίος την έκαμε, αλλά δεν την έδειξε κανενός, ούτε την επατένταρε. Ο Benz
Μόλις την έκαμε, την επατένταρεν και ήταν ο πρώτος που έκαμε μηχανή μετά τον ατμό. Ο Μπένς. Δηλαδή ο Μπένς. Υπήρχε κάποιος άλλος που το έκαμε, ένα Αυστριακός, αλλά δεν την απεκάλυψε. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ήταν το Benz. Το Benz, ναι. Το ήταν το Benz. Πρώτον, ας το πούμε, βενζινοκίνητο. Βενζινοκίνητο, αυτοκίνητο. Ήταν τρίκυκλο. Το έκανε το πρώτο που έκαμε. Το αυτοκίνητο ήταν... έδωσε μου μόνο. Ναι. Το αυτοκίνητο πρώτα βγήκε με 4 τροχούς, αλλά δεν είχε πετύχει το τιμόνι για να κλώθουν, να γυρίζουν και 4 τροχοί. Και μετά το έκαμε με έναν τροχόν που ήταν πιο εύκολα να στρίβει. Κοιτάξτε. Καταλάβατε. Και το άφησε τρίτροχο. Μάλιστα. Benz, Mercedes ωστόσο. Ποια η σχέση, πω. Εξήγησε μας. Ο, γιατί... ο Benz με αυτήν την, με αυτήν την πατέντα... Αυτό δεν ήταν το πρώτο Mercedes. Όχι, αυτό όχι. Είναι ξεχάστε το Mercedes. Μπράβο, έτσι. Διότι υπάρχει μια σύγχυση. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Το Benz είναι αυτόν, ο κύριος την έκαμε και μετά έπιε bankrupt. Τα χάσαν όλα. Έκαμε 25 αυτοκίνητα, δεν επουλούνταν, δεν τα θέλαν. Διότι μην ξεχνάτε, ήταν άμαξα ατμοκίνητων με νερό και λέβηταν και μετά το βενζινοκίνητο. Και μην ξεχνάτε ότι το πρώτο βενζινάδικο στον κόσμο ήταν ένα φαρμακείο που έπαιρνε το καύσιμο ο Benz. Τι και σήμερα πράγματα, είναι το πρώτο, ένα φαρμακείο που ήταν που του ιδιούσε μπουκαλούδα να βάλει μέσα για να κάνει καύση. Κοίταξε κύριε. Και θέλω να σας πω ότι όταν η γυναίκα του τον βοήθησε πάρα πολύ, εδανίστηκε, έδωσε όλη την περιουσία της και τον εξανάβαλε πίσω εις τη δουλειά και ήρθε ο Daimler και έκαναν τον Daimler Benz. Και ο Daimler είχε μία κόρη που την έλεγαν Mercedes και τα μοντέλα από το 1926 τα ονόμασαν Mercedes. Και όταν πάρετε έναν τιμολόγιο μέχρι σήμερα του Mercedes του αυτοκινήτου σας, μάλιστα. Θα δείτε ότι είναι Daimler Benz που λέει πάνω. Mm-hmm. Daimler Benz και το Mercedes εν μοντέλο. Μεταφορικά όμως. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Αξί, τι ωραίο που είναι, ρε παιδί μου, ε. Σαν μια άμαξα με... Είναι μια άμαξα με μια μηχανή. Και θέλω να σας πω ότι στόπερ δεν είχε και έβαζε τα παπούτσια της στον τροχό. Μαζό, και σιγά σιγά στο πρώτο της ταξίδι η Μπέρθα που ήταν η γυναίκα του σταμάτησε σε ένα χωριό να αλλάξει σόλες των παπουτσιών διότι τις έφαεν για να το σταματά. Και έτσι έγιναν τα τακάκια που έχουμε μέχρι σήμερα τα στόπερ πας στα αυτοκίνητα μας. Είναι φοβερό δηλαδή πραγματικά ε. Αυτό βρίσκεται εκεί στο χώρο τώρα μόνιμα, έτσι. Μόνιμα, ναι. Mm. Θέλω να σας πω ότι η UNESCO επλήρωσε για να βγει, να βγουν το ίδιο μοντέλο για να γίνει γνωστό στην Ιφίλιο ότι έτσι ξεκίνησε το αυτοκίνητο που καθόμαστε όλοι σήμερα και απολαμβάνουμε όλων των ειδών. Δηλαδή, εδώ ξεκίνησε η τεχνολογία και έκαναν 108 κομμάτια για να δείξει στην ανθρωπότητα ολόκληρη ότι έτσι ξεκίνησε το μηχανοκίνητο αυτοκίνητο. Τι ωραία, ρε παιδί μου. Δεν βαριέσαι και να το βλέπεις και να ακούς. Πού είναι το μουσείο, πάνε πολλά τα μηνύματα. Το μουσείο είναι στη Λεμεσόν, είναι κοντά στο Ζακάκι. Mm-hmm. Και, έχει είναι, και πινακίδες εκεί, έχει κοντά στο Μόρ. Η κυβέρνηση μας βοήθησε με τις πινακίδες να τις βάλουμε σε όλα τα κατάλληλα πόστα. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες, περισσότερων τουρίστες. Mm-hmm. Και το βιβλίο, το guestbook, δεν λέει ποτέ
ότι δεν είναι ευχαριστημένοι. Πολλοί γράφουν wow, που λέουν oh my god. Σήμερα είχαμε έναν πάρα πολύ ωραίο που λέει αν μπορούσα να κοιμηθώ στο μουσείο, θα ήθελα να κοιμηθώ με όλα αυτά τα αυτοκίνητα και να ζω μέσα σε αυτά τα αυτοκίνητα. Πρέπει να ξανάρθω για να γράψω το ίδιο. Πρέπει να το. Δεν έπροφτασα να βγάλω φωτογραφία, αλλά είχαμε τούτον σήμερα. Κάποιος τουρίστας λέει μακάρι να μπορούσα να κοιμηθώ μέσα σε αυτά τα αυτοκίνητα. Τι άλλο μπορεί να διεκδικεί κάποιος στο μουσείο? Πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ένα σινεμά το οποίο δείχνουμε όλη την ιστορία του αυτοκινήτου μέχρι σήμερα. Δίδουμε διαλέξεις για τα σχολεία, για το safety και την ασφάλεια, πώς να περνούν το δρόμο, σταμάτη γρηγόρη, πασταφώτα. Και το μουσείο είναι έναν ωραίο σπίτι του αυτοκινήτου. Και θέλω να πω ότι είμαστε το μοναδικό στην Κύπρο και αρχίζουμε να μπαίνουμε στο μοναδικό της Ευρώπης τόσο μεγάλο. Μάλιστα. Δηλαδή με 160 αυτοκίνητα. Έχει και η Ελλάδα, έχει και ο Λίβανος, έχει και η Τουρκία, έχουν και οι γείτονές μας, αλλά το μουσείο τώρα έχει πάρει έναν καλό δρόμο. Μάλιστα. Εδώ, ωστόσο, είναι άλλη διοργάνωση, έτσι. Το μουσείο έχει και έναν κλαμπ το οποίο διοργανώνει πέντε αγώνες το χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι μόνο για charity, είναι μόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κάνουμε το Θεοτόκο, το νοσοκομείο του Θεοτόκου. Δίδουμε όλα τα λεφτά σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Λοιπόν, πολύ ωραίο το θέμα μας, αλλά δυστυχώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση την οποία πρέπει να μεταδώσουμε. Απεβίωσε πριν από λίγο ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Χριστόφιας. Τι να πει κανεί κάποιος σε τέτοιες στιγμές. Ο Θεός αναπαύσει την ψυχή του, ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο καιρό. Τα ειλικρινή και θερμότατα συλληπιτήριά μας σε όλη την οικογένειά του. Έχεις κάποιον συνοδηγό του κύριου Μαυρόπουλου? Ο κύριος Νίκος μας παρακολουθεί και θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Μάλιστα, κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, καλησπέρα. Αλό. Ναι. Καλησπέρα σας, είμαι ο Νίκος ο Νεοφύτου από τη Λεμεσό. Ναι, Νίκο μου, γεια σου. Ναι, σβήστε την τηλεόραση σας, ακούστε μας από το τηλέφωνο, διότι κάνει επανάληψη, ναι. Κύριε Νίκο. Έλα, σ' ακούμε. Είμαι ο Νίκος ο Νεοφύτου από τη Λεμεσόν, ήμουν συνοδηγός του Ντίμη στις αρχές του 1974. Είναι όντως μια χάρη και μια τύχη να τρέξεις μαζί με τον Ντίμη τον Μαυρόπουλον στο ράλι. Μάλιστα, δυστυχώς ήρθε το 1974 η κατάσταση, είχε φύγει πάει στην Αγγλία και δυστυχώς από τότε δεν ξανατρέξαμε σε ράλι. Μάλιστα, μια φορά στο ένα ράλι που τρέξαμε από την πεζίνα του Ξενιά που ήταν στον Άγιον Τίχωνα, τον έχασα για κανένα χιλιόμετρο. Και λέω του Ντίμη μου, τρέξε λίγο περισσότερο γιατί έχασαμε κάποια μέτρα. Λέει μου, Νίκο μου, το αυτοκίνητο τρέχει, αλλά ο Ντίμης τόσο μπορεί να τρέξει, δεν μπορεί να τρέξει παραπάνω. Και στο τέλος αυτόν το ράλι ήρθαμε πρώτοι overall, πρώτοι από όλους. Η κουβέντα που έλεγες πριν, η πίβε. Και πήραμε το πρωτίο. Μάλιστα. Κύριε Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Νίκο μου. Αγαπητέ μου Ντίμη Μαυρόπουλε, ένα καταληκτικό σχόλιο και σε αποχαιρετούμε πριν πάμε εμείς στο πρώτο μας διαφημιστικό για να συνεχίσουμε και με άλλα θέματα. Για το μουσείο είπαμε, για την πορεία θα τα ξαναπούμε, είσαι πάντα ευπρόσδεκτος, μας έδωσες χαρά. Το καταληκτικό το αφήνω σε σένα. Το καταληκτικό, κύριε Σούγλη, θα ήθελα να πω στους νέους οδηγούς. Δεν με το να τρέχουν δεν κερδίζουν τίποτε, αλλά απλώς κινδυνεύουν τη ζωή τους και
τη ζωή τους άλλους. Αυτό ήθελα να πω. Να προτιμούν να ρίσουν λίγο παραπάνω, αλλά να φτάσουν στην. Σωστά. Ακούσατε και τον Νίκο. Του είπα ναι, δεν μπορώ να πάω άλλα, αλλά κερδίσαμε τώρα. Ναι, μπράβο. Ενώ αν πήγαινα πιο γλίγορα, μπορούσα να φύγω από το δρόμο και να μην τερματίσουμε. Και αυτό θέλω να δώσω και στους νέους οδηγούς. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να τρέξουν, πώς να τρέξουν, πού να τρέξουν. Πρέπει να το καταλάβουν ότι η ταχύτητα σκοτώνει. Κύριε Μαυρόπουλε, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Respect. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Υπάρχει, σας αγαπάει ο κόσμος πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ και να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Σας παροτρύνω ειλικρινά να επισκεφτείτε και το Μουσείο Ιστορικού και Κλασικού Αυτοκινήτου. Είναι εξαιρετική εμπειρία. Θα ήθελα να πω κάτι, να σας διακόψω. Ναι. Σε όλες μας τις, για το μουσείο, σε όλα μας που κάνουμε με το μουσείο, το Capital Radio, και δεν το λέω για να το διαφημίσω, αλλά είναι δίπλα μας σε όλες τις οργανώσεις που κάνει το μουσείο και προπαντός στις φιλανθρωπικές, και θέλω που είναι πολλές, είναι πολλές. Ευχαριστώ μας πολύ. Σε ευχαριστούμε και τον πολύ κύριο Αχιλλέαν. Thank you very much. Είναι ευαισθητοποιημένος ο Αχιλλέας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Θα ξανάρθουμε μια μέρα, διότι υπάρχουν και κάποια αυτοκίνητα μέσα. Υπάρχει ένα από τα αυτοκίνητα του Mr. Bean, παρακαλώ, στο μουσείο. Εκείνο το μίνι με το πράσινο, με τη τσακροκλειονιά. Μάλιστα. Το αληθινό, με ρωτούν τα παιδιά. Ναι. Το αληθινό. Είναι το αληθινό. Το λίγο. Με certificate είναι από τον κύριο Bean. Μάλιστα. Πώς. Και όταν το είχα πάρει και ήρθε στην Κύπρο, θέλαμε να κάνουμε τα εγγένεια του. Μου ζήτησε ο κύριος Μπιν 35.000 λίρες, κύριε Σούλη, για να έρθει να κάνει τα εγγένεια. Και του είπα, όχι, ευχαριστώ πολύ, να μείνεις στην Αγγλία. Σε κάνουμε τα μόνοι μας. Καλά το είπες. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου, Ντίμη Μαυρόπουλε, να είσαι καλά. Σύντομα μηνύματα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επανερχόμαστε, αγαπητοί τηλεθεατές, στην ροή της εκπομπής μας, στον αέρα, όπως έχουμε ήδη μεταδώσει. Απεβίωσε σήμερα το απόγευμα ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστόφιας, ηλικία 72 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με σοβαρά προβλήματα υγείας που επιβάρυναν την κατάστασή του το τελευταίο διάστημα. Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Χριστίνα Γιαννάκη, χθες πραγματοποιήθηκε διευρυμένο γιατροσυμβούλιο, το οποίο είχε ανασκοπήσει τα τρέχοντα δεδομένα της κατάστασης της υγείας του Δημήτρη Χριστόφια και διαπίστωσε την μη αναστρεψιμότητα των σοβαρών προβλημάτων υγείας του. Ο Δημήτρης Χριστόφιας γεννήθηκε στο κατεχόμενο σήμερα από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής κάτω Δίκομο της επαρχίας Κερίνιας στις 29 Αυγούστου του 1946. Υπήρξε ο έκτος πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου από τις 28 του Φεβράρη του 2008 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013, οπότε και τον διαδέχθηκε στο αξιώμα ο σημερινός νυν πρόεδρος. Εμείς ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, πραγματικά. Είχαμε την ευκαιρία και μέσα από τη δουλειά μας όλα αυτά τα χρόνια να γνωρίσουμε και σε προσωπικό επίπεδο πολλούς πολιτικούς άνδρες. Ένας από αυτούς ήταν και ο Δημήτρης Χριστόφιας. Είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε κανείς μαζί του, ήταν πάντοτε πρόσχαρος, φιλικός, και είχες να συζητήσεις μαζί του αρκετά πράγματα. Πραγματικά
είχε πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες ειδικά. Όλα έδειχναν ότι εκεί θα κατέληγε η κατάσταση. Μας προκαλεί θλίψη το γεγονός. Ο Θεός αναπαύσει τη ψυχή του και τα θερμότατα και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Εδώ μαζί μας η Δόκτωρ Αρετή Δημοσθένους, διεθνολόγος, κανονολόγος, ισλαμολόγος, κανονολόγος. Είχαμε προγραμματισμένο για να μιλήσουμε για την τουρκική εισβολή στην Κυπριακή ΑΟΣ, τη συμπεριφορά Ερντογάν. Είχαμε πει και πριν στην εκπομπή ότι είμαστε σε αναμονή πλέον των συγκεκριμένων κυρώσεων που θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της Τουρκίας για όλη αυτή την προκλητικότητα. Πού το πάει η Τουρκία, γιατί απειλεί και η κατάστασή της έναντι σε εμάς αλλά και άλλες χώρες. Αρετή μου, καλησπέρα, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, καλησπέρα. Βλέποντας τον πρώην πρόεδρο να έχει φύγει, σκεφτόμουν ότι στη ζωή δεν έχουν πολλά πράγματα αξία. Έχει αξία η δουλειά που κάνει κάποιος για την κοινωνία. Ο αείμνηστος πρώην πρόεδρος, από ό,τι μου λέγει κάποιος συντοπίτης του, πολύ φίλος του αείμνηστου πατέρα μου, ήταν ένα φιλότιμο παιδί, το οποίο δούλευε σκληρά, δεν ήταν από ευπορήν οικογένεια. Και έγινε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και εξ όσων γνωρίζω που ερχόταν στο κελάκι και έκανε καλό λόγο με τον πατέρα μου. Ναι, ερχόταν. Επίστευε, έψελνε, έπιανε το Ευαγγέλιο, κρατούσε το Ευαγγέλιο του παπά μου να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Επίστευε στις ελληνοορθόδοξες αξίες και ήταν ένας συνδυασμός ανθρώπου πολύ αριστερού που εμείθηκε στο κόμμα από τον αείμνηστο Ζεκία Παπαϊωάννου, αλλά ανθρώπου που επίστευε, που παρουσιάζεται του στη δημοσιότητα και έκανε το σταυρό του και εδούλευε για τον ελληνισμό, για την πατρίδα μας και προστάτευε και τη θρησκεία. Αυτό είναι που ήθελα να πω. Ναι. Αιωνία του η μνήμη, συλληπιτρία στην οικογένειά του. Έτσι. Βασανίστηκε, μπορώ να πω. Ναι. Και ήταν και μια αναστρέψιμη, είχε δίκιο η κυρία Γιαννάκη του Υπουργείου και η ειδική. Ήταν και με έναν νεφρό. Ναι. Είχαν αρχίσει κάποια προβλήματα της υγείας από τότε. Αλλά εντάξει. Ήταν αξιέπαινος πάντως. Ήταν πολύ αξιέπαινος. Ναι. Και η οικογένειά του. Την συμπάθειά μας και τα συλληπιτήρια μας σε όλους, επαναλαμβάνω. Αρετή μου, τώρα αρκετά πτυχία, αρκετή εμπειρία, αρκετές έρευνες, ισλαμολόγος, τους έζησες, τους ξέρεις, σπούδασες. Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τι εκκυρώσεις θα επιβάλλει. Εσύ πώς αξιολογείς και πώς, ποια είναι η δική σου προσέγγιση σε αυτή την όλη συμπεριφορά, το οργείλο ύφος του Ερντογάν, του ό,τι και αν αποφασίσει μέχρι στιγμής, δεν έχει να ανακοινωθεί συγκεκριμένα μέτρα, αλλά θα έρθει και αυτή η ώρα, ελπίζουμε, επιβολής κυρώσεων. Με τι ανταλλάγματα όμως. Γι' αυτό θέλω τη δική σου προσέγγιση, διότι στο τέλος της μέρας προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα. Θα αλλάξει κάτι, πού το πάει η Τουρκία? Απειλεί εμάς, απειλεί τους πάντες, απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκβιάζει και με τη Ρωσία. Πάντως, ξέρετε, είμαστε τυχεροί μέσα στην ατυχία της περιοχής που ρίξαν αυτόν τον τρόουν οι Ιρανοί των Ηνωμένων Πολιτείων. Θα φανούμε εμείς πολύ τυχεροί, γιατί έτσι πάει η κρίση κάπου αλλού, ενώ θέλαν να δημιουργήσουν κρίση οι Τούρκοι. Είχαν στείλει και κάποια μηνύματα στις υπηρεσίες τους, θα κάνουν κάποιο λάθος οι Έλληνες και εμείς εκεί θα είμαστε, με επέμβαση. Εννοούν θερμόν επεισόδιο βέβαια, δηλαδή περιμέναν ότι οι Ελλαδίτες πιλωτοί και όλοι οι άλλοι που είναι στις περιοχές που γειτνιάζουν με την Τουρκία θα κάναν κάποιο λάθος οι στρατιωτικοί και αμέσως λέει ήταν έτοιμοι να εισβάλλουν. Ενώ τώρα πάει το κακό κάπου αλλού. Βέβαια, ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει και ήδη ο Τραμπ σταμάτησε. Τον σταμάτησαν γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι πίσω η Ρωσία. Και δεν θα διστάσουν να χτυπήσουν αλίπητα και οι μεν και οι δε.
Βέβαια, έτσι όπως το είπετε εύστοχα για την Τουρκία, εντάξει, αρκετά πράγματα. Ξέρω, δεν είμαι παντογνώστης, αλλά συνεργάζομαι με πανεπιστήμια κεμαλιστικά βέβαια, όχι τα άλλα. Ναι. Και έχω επισκεφτεί πολλές φορές την Τουρκία. Μου έκανε εντύπωση από όλα τα λόγια του Έρντογαν χτες, ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με ψεύτες Έλληνες. Οι Έλληνες είναι ψεύτες. Τάχα, ο Ιμάμογλου είναι ελληνικής καταγωγής, Ρωμιός, και είναι ψεύτης και όλοι οι άλλοι. Δεν ξέρουμε αν ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο εκλεγής δήμαρχος της πόλης, στην Κωνσταντινούπολη τη λένε πόλη οι Ρωμιοί, κυρία Σούβλη. Δεν λένε Κωνσταντινούπολη, πόλη λένε, στην πόλη. Είναι η πόλη, δεν υπάρχει άλλη πόλη. Εξελέγηκε δήμαρχος της πόλης και το ακύρωσε ο κύριος Έρντογαν. Βέβαια, εξελέγηκε μόνο με 13.000 ψήφους, γιατί σήμερα μια φίλη μου λέει, μα είναι τόσοι πολλοί ψήφοι, είναι δύσκολο να ανατραπούν. Τι παίζετε αλήθεια εκεί? 13.000 για την Κωνσταντινούπολη είναι σαν να λέμε εμείς εδώ 300 ψήφοι. Ναι. Ακόμα πιο λίγο, διότι είναι εκατομμύρια. Και είναι μπροστά αυτά τώρα οι εκλογές και για τη Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης κλπ. Τι παίζετε? Παίζονται πολλά, γιατί καταρχάς, να τα πάρουμε έτσι με τη σειρά, δεν είναι Όχι, δεν θα το έλεγα, έχασε. Δεν έχασε. Όχι, δεν έχασε. Ο Έρντογαν είναι ένα σύστημα. Δεν είναι μόνος του. Είναι ένα μεγάλο σύστημα, το οποίο διοικεί με πολλούς συμβούλους, με πολλά think tanks, με πολλούς ξένους πληρωμένους συμβούλους. Και ο Έρντογαν να φύγει, αν συνεχίσει το κόμμα του να διοικεί με τον τρόπο που διοικεί, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, γιατί στην Κύπρο τον θέλουν ότι έχασε, ενώ δεν έχασε. Καμία εφημερίδα στο εξωτερικό δεν λέει ότι έχασε, λέει ότι διοικεί με όχι δημοκρατικό τρόπο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λένε οι ξένες εφημερίδες. Mm-hmm. Δεν λένε όμως ότι πάει προς το τέλος του. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε για να μην δίνουμε ψευδαισθήσεις, αφού εμείς έχουμε πρόβλημα με την γειτνιά ζούσα χώρα. Απλά τελειώνουμε αυτό το ψέμα και μετά να κάνω πιο βαθιά ανάλυση, αν μου επιτρέπεις. Οι Έλληνες λέει είναι ψεύτες, εντάξει, είναι ψεύτες, όλοι οι Έλληνες. Η ψυχολογία λέει όταν κάποιος λέει τους άλλους ψεύτες, είναι αυτός ψεύτης. Όταν πέθανε ο Μόρση την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Έρντογαν βγήκε και είπε ότι δεν πέθανε, τον σκότωσαν και ήμουν μαζί του και είμαστε φίλοι κλπ. Θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω ότι επί Μόρση ο κύριος Έρντογαν επισκέφθηκε το Κάιρο και πρότεινε να γίνει και αρχηγός της μουσουλμανικής αδερφότητος, της συμμάχου δύναμης τότε με τον Μόρση. Και ο Μόρση και ο αρχηγός, ο πρόεδρος της μουσουλμανικής αδερφότητος, ένας στους 8 ανοίγουν στη μουσουλμανική αδερφότητα, είναι αυτοί που φορούν τις τσελαπίες στην Αιγυπτό, του είπαν κάτσε καλά, είσαι αρχηγός της Τουρκίας, αλλά όχι της μουσουλμανικής αδερφότητας. Είσαι Τούρκος, δεν είσαι Άραβας, και τον έβαλαν στη θέση του. Τώρα, μετά από λίγα χρόνια, βγαίνει και λέει ότι ήταν ο φίλος του, ήταν ο κολλητός του, δεν πέθανε, τον σκότωσαν, δηλαδή εκμεταλλεύεται την κάθε περίπτωση, όπως όλη η πολιτική βέβαια, για να πάρει πόντους, για να πάρει ψήφους, για να δείξει ότι είναι δίκαιος. Η διπλωματία στην Τουρκία είναι πολύ ψηλά, ο πύχης είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι η καλύτερη χώρα στον κόσμο έχει 90% επιτυχημένη διπλωματία, στην Τουρκία από τα 90 θα δίνα, εγώ προσωπικά θα δίνα 78. Δηλαδή 78 από τα 90 της αριστείας στη διπλωματία. Είναι πολύ πολύ διπλωμάτες. Άρα, στη διπλωματία υπάρχει το ψέμα, στη διπλωματία υπάρχει το συμφέρον, στη διπλωματία υπάρχει η συνεργασία η οποία είναι πολύ στιγνή με οικονομικούς όρους. Εδώ να πούμε ότι ο κύριος Τραμπ έβαλε 25% φόρους στα κινέζικα ήδη, και ήδη είναι 250 δις τα έσοδα της Αμερικής, από τα οποία αρκετά πάνε στη συνεργασία Τουρκίας-Αμερικής, στις αγοραπολισίες, στο εμπόριο, στον τουρισμό. Πολλά, είναι τόσο πολλά διαπλεκόμενα συμφέροντα. Η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Βέβαια και η Αλβανία είναι στο ΝΑΤΟ. Και βλέπουμε η Αλβανία να καταραίει το σύστημα της τώρα, σχεδόν να καταραίει και να έχει τόσο μεγάλη κρίση. Τίποτα δεν είναι σταθερό. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Τώρα για την Κωνσταντινούπολη, εντάξει, η πόλη των πόλεων είναι η Τουρκία. Για τους περισσότερους Τούρκους, για τους μισούς Τούρκους τουρκικής καταγωγής και για τους μισούς Κούρδους, οι Κούρδοι είναι το 1/3 του πληθυσμού στην Τουρκία,
Κωνσταντινούπολη θα πει Τουρκία. Αν ο δήμαρχος δεν είναι του Έρτογαν, του κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης, σημαίνει ότι η Τουρκία δεν είναι του Έρτογαν. Αλλά με το να βγει κάποιος δήμαρχος δεν τελειώνει τίποτα. Απλά τα οικονομικά δεν ελέγχονται από το κόμμα της κυβέρνησης. Εδώ παίζεται. Ποιος θα διαχειρίζεται τα μεγάλα κονδύλια? Τα κονδύλια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πολλούς φορείς, διότι είναι μια πρωτεύουσα η οποία έχει υψίστη αρχαιολογική σημασία, έχει υψίστη θρησκευτική σημασία λόγω του φαναρίου και του Πατριάρχη, έχει υψίστη σημασία λόγω της Μαύρης Θαλάσσης και του άλλου του συνασπισμού των Καυκασίων. Οπότε ελπίζω να μην γίνει νοθεία και να γίνει μια καλή εκλογή. Α, υπάρχει τέτοιος φόβος? Παντού δεν υπάρχει. Ναι. Υπάρχουν και πολλά λεφτά στη μέση, παίζονται και πολλά λεφτά. Ναι. Ο ημάμ ο γλου, ημάμ θα πει ημάμις, ο γλου θα πει ο γιος του ημάμι. Συνήθως αυτοί είναι παιδιά εξισλαμιστέντων Ρωμιών, χριστιανών, οι οποίοι όταν εξισλαμίστηκαν, εξισλαμίζοντο με τέτοια δύναμη που ανέβαιναν και τα αξιώματα της Οθωμανικής επικράτειας. Για παράδειγμα, ο Σινάν ο αρχιτέκτονας, ο οποίος έκτισε τα μεγαλύτερα τζαμιά στην περιοχή μας, όχι στην Κύπρο, στην ευρύτερη περιοχή, ήταν εξισλαμιστής χριστιανός. Δηλαδή γινόνταν μουσουλμάνοι και γινόνταν με τέτοια μανία και τέτοια προσχωρητικότητα σε αυτή τη θρησκεία που ανέβαιναν πολλά αξιώματα. Οπότε ημάμογλου θα πει ο γιος του ημάμι. Έγινε οι πρόπαπούδες του, προφανώς γίναν μουσουλμάνοι και ανέβηκαν και τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας στο Ισλάμ και έγιναν ημαμίδες. Βέβαια, έλεξα σήμερα κάποιες ιστοσελίδες και τουρκικές και ελληνικές και ξένες, δεν λέει καμιά ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Mm. Ο Έρτογαν το είπε. Μάλιστα. Ναι, άρα δεν ξέρουμε και βέβαια δεν θα το άφηνε να λέγεται. Ίσως κάποια ξένη ιστοσελίδα να το λέγει. Απλά τον ψήφισαν πάρα πολύ δικοί μας, πάρα πολλοί Αρμένοι, πάρα πολλοί Κούρδοι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αντίπαλος του, ο Γιλτιρίμ, πήγε σήμερα και επισκέφθηκε κουρδικές περιοχές. Αυτοί οι Κούρδοι είναι που κρατούν την Τουρκία, θα λέγαμε. Αυτοί οι Κούρδοι είναι που κρατούν την κυβέρνηση της Τουρκίας. Επειδή πρέπει να πω στο δεύτερο και τελευταίο διαφημιστικό, μια ερώτηση θα σου μεταφέρω από τη θεατρία. Η κυρία Μαρία ρωτά, στη δική μας διπλωματία τι βαθμό βάζει η κυρία Ρετή, λέει, μήπως απροβίβαστο? Πάντως είμαστε πίσω από την Τουρκία. Η δική μας διπλωματία έχει μόνο, πώς να το πω, είναι σαν μια πολυκατοικία και ένα διαμέρισμα. Στην Τουρκία, στην Αμερική, στη Γερμανία η διπλωματία είναι μια πολυκατοικία με 200 διαμερίσματα. Στην Κύπρο η διπλωματία μας είναι ένα διαμέρισμα, δηλαδή είναι από μια ομάδα ανθρώπων που φτιάχνεται από το κυβερνών κόμμα και οι άλλοι είναι στην αντιπολίτευση. Η συμμαχία, δεν έχουμε πολλές σχολές διπλωματικές οι οποίες να συμβουλεύουν την κυβέρνηση. Αυτό είναι επειδή είμαστε μια μικρή χώρα, επειδή δεν επενδύουμε στη διπλωματία, δεν πληρώνουμε, δεν θέλουμε, δεν γνωρίζουμε. Δεν θέλω να μηδενίσω ότι γίνεται στην Κύπρο, γιατί γίνονται πολλές προσπάθειες. Οι δικοί μας είναι ήρωες που χωρίς think tank, δεξαμενές σκέψεις, χωρίς πληρωμένους ξένους συμβούλους, χωρίς σχολές αριστείας στη διπλωματία, διότι οι δικοί μας όσοι είναι στα πολιτικά κόμματα και στην κυβέρνηση ή είναι δικηγόροι, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάναν πολιτική καριέρα χωρίς να είναι ταυτόχρονα και πανεπιστημιακοί και σπουδαίοι επιχειρηματίες κλπ. Κλπ. Δηλαδή είναι πολυπαραγοντική επιτυχία. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή. Απόλυτα. Ναι. Πάμε στο δεύτερο και τελευταίο διαφημιστικό. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Η αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με την Δόκτωρα Ρετή Δημοσθένους, Ισλαμολόγο-Κανονολόγο. Βλέπουμε έτσι με μια άλλη διάσταση τις εξελίξεις με την Τουρκία.
Στα λίγα λεπτά που μας απομένουν θα ήθελα να δούμε λίγο το πού το πάει η Τουρκία. Γιατί απειλεί? Δεν απειλεί μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα και την ΑΟΣ. Απειλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συνεργασία τους μαζί της και τη συμμαχία τους μαζί της. Κάποιοι τις προηγούμενες μέρες αναλυτές έλεγαν ότι το πάει σε ανταλλάγματα όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες. Πολιτικά πρόσωπα εδώ στην Κύπρο επίσης δεν το απέκλειαν αυτό, αλλά διαβεβαίωναν ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει και ότι δεν θα παρακαθίσουμε σε νέο γύρω συνομιλιών υπό αυτή, αν θέλετε, την προϋπόθεση ή τον εκβιασμό. Θα ήθελα να ακούσουμε τα σχόλια σου. Η Ελλάδα είχε προσκαλέσει την Τουρκία να ορίσει την υφαλοκρηπίδα. Και η Τουρκία είπε όχι. Τώρα νομίζω ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία να το ξαναζητήσει και η Ελλάδα και η Κύπρος. Και εδώ να πέσουν τα ανταλλάγματα, δηλαδή ορίζουμε την υφαλοκρηπίδα, δέχεστε, δεχόμαστε, τι δέχεστε, τι δεχόμαστε, και μετά να γίνει και μια συνομιλία για τους υδρογονάνθρακες. Βέβαια, κύριε Σούγλη, σκέφτομαι και τη Ρωσία, η οποία είναι πολύ μεγάλος παίχτης, πουλάει υδρογονάνθρακες στην Ευρώπη, και αν εμείς εξάγουμε ως Κύπρος, θα πουλιούνται τα δικά της εμπορεύματα από τους υδρογονάνθρακες, εννοεί ενέργεια. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι η Ρωσία μας είναι συνεργός και η Ρωσία θα μας βοηθήσει να βγάλουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες και να τους πουλήσουμε. Ή τουλάχιστον θα μας ανεχτεί, αφού εμείς θα επιφέρουμε πλήγμα στη Ρωσία. Διότι εμείς είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς θα πουλούμε στην Ευρώπη. Αυτή πόσο θα πουλεί? Οπότε είναι και αυτό το πρόβλημα. Το άλλο το πρόβλημα είναι ότι πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέμε να τεθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Η Τουρκία όμως τι κυρώσεις μπορεί να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να βάλει? Το σκεφτήκαμε αυτό? Για παράδειγμα, εάν πει η Τουρκία ότι δεν εισάγει καθόλου προϊόντα από τη Γερμανία, η Γερμανία τι θα κάνει, αφού η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα στις εξαγωγές της Γερμανίας? Και στη Γενική Σύνοδο κάποιες χώρες, αλλά και χθες στις Βρυξέλλες, είχαν ταχθεί εναντίον της επιβολής κυρώσεων. Υπάρχει λόγος. Αγγλία, Ολλανδία, και η Πολωνία, είναι μαζί μας. Και άλλες χώρες οι οποίες σωπαίνουν. Διότι, για ένα παράδειγμα, εμάς αν μας έλεγε κάποιος ότι εάν γίνει αυτό δεν θα έρθει τουρίστας στην Κύπρο φέτος, δεν θα πατήσει τουρίστας, εμείς τι θα κάναμε? Θα δεχόμαστε να μην έρθει τουρίστας στην Κύπρο, που ζούμε από τον τουρισμό? Η Γερμανία παίρνει 3 εκατομμύρια από το εμπόριο στην Τουρκία. Τώρα θα πει κανείς που μας ακούει, τι εισηγούμεθα? Εισηγούμεθα μια πιο ρεαλιστική πολιτική σχετικά με τους υδρογονάνθρακες. Θυμάστε τότε που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή, η ΕΟΚ, έτσι, ναι, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ήταν με την συνθήκη του 51. Έτσι, το 1951, για να εμπορεύεται η Γερμανία με τη Γαλλία τον χάλιβα, να φτιάχνουν όπλα, τον άνθρακα, και να μην ξαναμπούν σε έναν πόλεμο. Και ιδρύθηκε αυτή η ΕΟΚ, ένας τόσο μεγάλος συνασπισμός, για να μην μπουν σε πόλεμο αυτές οι δύο χώρες. Μήπως θα έπρεπε και σήμερα να ιδρυθεί κάτι που να είναι μεσογειακό, που να είναι τοπικό, που να δεχτεί η Τουρκία να μπει μέσα ως μέλος, για να μην μπορεί να εισβάλλει σε εμάς και στην ΑΟΣ μας, και να γίνει έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, και σίγουρα να είμαστε αποτελεσματικοί, όχι μόνο με υποσχέσεις. Βέβαια, και αυτό ίσως κάποιοι να θέλουν να πούν, πώς θα μπει η Τουρκία μαζί με μας, αφού η Τουρκία δεν μας αναγνωρίζει. Ναι, αλλά μιλάμε για ανταλλάγματα και μιλάμε ότι και η Γερμανία θα το θέλει και η Ρωσία θα το θέλει. Στη θεολογία, τώρα θα μιλήσω ως θεολόγος, η ενέργεια είναι αγαθό γυτνίασης. Δηλαδή, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, υπάρχει ενέργεια στο υπέδαφος, δεν είναι ο νόμος των τρεχουμένων υδάτων, είναι ο νόμος του υπεδάφους, και η ενέργεια είναι αγαθό γυτνίασης, δηλαδή δεν καταργείται η ΑΟΣ, αλλά όμως δεν επιτρέπεται ουσιαστικά μια χώρα τελείως εγωιστικά να τρυπά και να μην δίνει στην άλλη. Εμείς βέβαια είμαστε πολύ καλοί και λέμε ότι θα δώσουμε στους Τουρκοκύπριους. Η άλλη χώρα όμως δεν καταλαβαίνει ότι θα τους δώσουμε και δεν θέλει εμείς να δίνουμε, θέλει εκείνη να τρυπά. Εδώ είναι που πρέπει, δηλαδή εγώ θα πρότεινα, αντί να γίνονται συνομιλίες για το Κυπριακό, να αρχίσουν να γίνονται συνομιλίες για την ίδρυση μιας μεσογειακής εταιρείας υδρογονανθράκων.
και να είναι ναι, και η Τουρκία μέρος. Για την ασφάλεια μας και για να μην έχουμε προβλήματα. Άρα εδώ είναι που ενδεχομένως το πάει και η Τουρκία, έτσι. Πέρα από τα όσα ακούμε, είναι επίδειξη δύναμης και επίδειξη ισχύως. Και η Τουρκία το πάει μόνο μερός. Ας κάνουμε μια σωστή ανάγνωση κάποια στιγμή, πίσω από κάποιες δράσεις. Γι' αυτό δράσεις. Το είπα τελείως ακαδημαϊκά. Ξέρω ότι στενοχωρώ κάποιους οι οποίοι θέλουν πρώτα επίλυση του Κυπριακού. Δεν λέω να μην λυθεί το Κυπριακό, αλλά να σταματήσουν για λίγο οι διαπραγματεύσεις, όπως και σταμάτησαν, και να αρχίσει να γίνεται μια συζήτηση για μια εταιρεία, για ένα μεγάλο συνεταιρισμό, στον οποίο να είναι και η Τουρκία και η Τουρκία να είναι μέρος ως ΝΑΤΟ. Δηλαδή να είναι τα μέρη τα συμβάλλοντα, να μην είναι χώρες, να είναι συνασπισμοί. Να είναι το ΝΑΤΟ, να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι οι χώρες της Μεσογείου και η κάθε χώρα να δικαιούται να συνεργάζεται με τις χώρες που έχουν υδρογονάνθρακες, μία χώρα είναι η δικιά μας, με άλλους όρους, έτσι ώστε να μην απειλεί συνέχεια η Τουρκία «θα σας χτυπήσω, θα σας χτυπήσω, θα σας χτυπήσω». Ξέρετε, αυτό σπάζει και τα νεύρα του κόσμου και των Τούρκων. Αρκετοί Τούρκοι μου είπαν τις τελευταίες εβδομάδες «δεν αντέχουμε τους δικούς μας να λένε συνέχεια θα εισβάλλουν στο Αιγαίο, θα εισβάλλουν στο Αιγαίο, τι πράγμα είναι αυτό, είμαστε Οθωμανοί». Ξέρετε, υπάρχουν και πολλοί Τούρκοι που είναι καλοί, είναι κεμαλιστές, είναι φιλέλληνες, δεν είναι όλοι. Όμως, εμείς στην ανάλυση μας θα πρέπει να προσέξουμε ότι στην Τουρκία υπάρχει και το ρητό «Ρουζιά και λίγιορ, μπαλόν και τίγιορ». Έτσι είναι το μυαλό των ανθρώπων, αρκετών ανθρώπων αμόρφωτων. Όπου φυσήσει ο αέρας, πάει τον μπαλόνι. Όπου φυσήσει ο αέρας, πάνε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί brainwashed, έχουν υποστεί, πώς το λέμε στα ελληνικά, συγγνώμη, φανατισμό, πλήση εγκεφάλου. Δηλαδή στην Τουρκία κάπου το 20% είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή την πλήση εγκεφάλου και αρκετοί από αυτούς είναι και γκριζιλίκοι, αρκετοί είναι και τζιχαδιστές. Τζιχαδιστές με την έννοια του φουνταμενταλισμού, όχι τζιχαδιστές της Συρίας. Δηλαδή, εάν γίνει κάτι, θα το χαρούν να γίνει κάτι εναντίον της Ελλάδος ή της Κύπρου. Το υπόλοιπο όμως 80% δεν είναι κατά ανάγκη φανατισμένοι εναντίον μας. Οπότε εμείς εδώ έγκυται η δική μας δύναμη να συνεργαστούμε με αυτές τις δυνάμεις της γείτονος χώρας, το 20%, οι οποίοι είναι και φιλέλληνες, αυτούς που αποκαλεί καλή ώρα ο Ερντογάν ψεύτες, και οι οποίοι θα θέλαν να μην έχουν πόλεμο. Ο πόλεμος στοιχίζει πολλά λεφτά και στην Τουρκία οι επιχειρηματίες δεν θέλουν πόλεμο. Θέλουν πραγματικά ειρήνη με την Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα αυτοί οι επιχειρηματίες θα μπορούν να βοηθήσουν για να δημιουργηθεί έτσι μια εταιρεία η οποία να συμβάλλει στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων χωρίς να φέρει ένα θερμό επεισόδιο. Ξανατονίζω όμως ότι η διαμάχη τώρα Ιράν και Αμερικής μας βοηθά πάρα πολύ, διότι το κέντρο βάρους έχει πάει στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον, τι θα αποφασίσουν. Στη Συρία δυστυχώς τα προβλήματα, έγινε ο πόλεμος στη Συρία και περιμέναμε ότι θα την μοίραζαν και θα τελείωνε, ενώ ούτε την μοίρασαν, ούτε τίποτε έγινε. Σκοτώθηκε ο κόσμος, έφυγαν κάμποσοι μετανάστες, μετανάστες πολέμου, πρόσφυγες. Οι περισσότεροι είναι στην Τουρκία. Η Τουρκία χρησιμοποιεί αυτούς τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες, ως μοχλοπίεση στην Ευρώπη και αυτό είναι ένα αντάλλαγμα, διότι αυτοί θα πούν, αν υποστηρίξετε την Κύπρο, το πρώτο που θα κάνει η Τουρκία είναι να στείλει τους πρόσφυγες στην Ευρώπη. Οπότε η Γερμανία δεν θέλει να το ακούσει. Είναι casus belli για την κυβέρνηση της Γερμανίας. Το άλλο που θα κάνει είναι να πάει να πει «εντάξει, θα κάνω ό,τι θέλω με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες που θα χτίσει». Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα πολύ φλέγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι σεισμογενής περιοχή. Προχωρεί βέβαια η Τουρκία, αλλά δεν το προχωρεί με τον τρόπο που θα ήθελε για να αποκτήσει τη δική της ενέργεια μέσω της πυρηνικής ενέργειας. Οπότε, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μας υποστηρίξει, και αυτό θα το προωθήσει η Τουρκία. Δηλαδή, έχει ένα σωρό θέματα ανοιχτά, τα οποία θα τα προβάλλει για να παρουσιάσει πρόβλημα στις δικές μας απαιτήσεις. Για αναγνώριση της δικής μας προσπάθειας να βρούμε ενέργεια. Λοιπόν, ήταν έτσι λίγο με την έκτακτη επικαιρότητα μειωμένος ο χρόνος μας. Αγαπητή Αρετή Δημοσθένου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσαμε όμως αυτό που είχα και εγώ υπόψη μου. Και βέβαια είναι και η Αλβανία, Δημήτρη μου. Η Αλβανία η οποία έχει μεγάλο πρόβλημα και στην Αλβανία. Ναι, εκεί κάτι άλλο. Είναι τα Βαλκάνια. Είναι το Κόσοβο. Είναι η Βόρεια Μακεδονία. Η Αλβανία ενώ είναι
πληθυσμός συμπαγής είχε κάπου 300.000 Έλληνες. Mm-hmm. Αλλά στην Αλβανία υπάρχει πολλή διαφθορά. Το ανώτατο δικαστήριο της Αλβανίας έχει να εκδικάσει κάπου 310.000 υποθέσεις. Μπορείτε να το φανταστείτε. 310.000 υποθέσεις είναι στο διαδίκτυο. Δηλαδή υπάρχει τόση διαφθορά, επειδή εκκρεμούν τόσες αποφάσεις, πολλοί εισαγγελείς δίνουν παρέτηση, ανήκουν σε διάφορα κόμματα και δεν μπορεί να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Και επειδή δεν μπορεί να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, ο κόσμος έχει απειβδίσει και συνέχεια κάνει κάτι ώστε να δημιουργήσει μια έκριθμη κατάσταση. Μια έκριθμη Αλβανία. Κάπου 15% δημιουργεί κρίση και στην Ελλάδα. 15%, όχι περισσότερο. Αλλά το 15% είναι ένας μεγάλος αριθμός. Μια υποτιθέμενη κρίση και στην Ελλάδα δεν βοηθά καθόλου τη δικιά μας υπόθεση με την ΑΟΣ και με τους υδρογονάνθρακες, διότι η Ελλάδα είναι ο βασικός μας σύμμαχος. Ας ελπίσουμε ότι θα επιληθεί το πρόβλημα της Αλβανίας σύντομα. Άλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας καλή συνέχεια επίσης. Αγαπητοί τηλεθεατές, αφήνουμε και εσάς όλους με ένα έτσι σύντομο αφιερωματάκι που ετοιμάσαμε και εδώ οι συνεργάτες μου, οι συνάδελφοί μου, θα σας αφήσουμε με αυτό για το ίστατο χαίρε και το καλό ταξίδι μας στον Δημήτρη Χριστόφια, τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, που άφησε τη ζωή πριν μερικές ώρες. Ο Θεός αναπαύσει την ψυχή του και τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Και επειδή από τη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008 εγώ, ο Λάζαρος Σαββίδης, Γενικός Έφορος Προεδρικής Εκλογής, ανακηρύσω τον κύριο Δημήτρη Χριστόφια. Ως εκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σας χαιρετώ με απέραντη αγάπη. Ευχαριστώ θερμά ιδιαίτερα εσάς. Και πιο ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες που έδωσαν αυτή τη μάχη με αυταπάρνηση και πρόσφεραν το καλύτερο τους σε αυτό για να πετύχουμε το στόχο μας. Σήματα συγκίνησης. Φεύγω από εδώ. Καλωσόρισα τον πρόεδρο. Του ευχήθηκα εκείνη η καυτή καρέκλα μέχρι να αποχωρήσει να γίνει λιγότερο καυτή και αν είναι δυνατόν να γίνει δροσερή. Και βεβαίως και στην κυρία Αναστασιάδη να έχει κουράγιο. Γιατί η πρώτη κυρία πάντοτε υπομίζεται μεγάλες ευθύνες. Πού θα σας βρίσκουμε τώρα? Ορίστε. Πού θα σας βρίσκουμε από αύριο? Πού υπολογίζεις ρε Αριστείδη? Εσείς να μας πείτε. Θα με βρίσκεις στη Λευκοσία, στο σπίτι, στη Μακεδονία, στο Κενάκι. Στο ανορθωτικό κόμμα του εργαζόμενου λαού.